Γεια σας φίλες και φίλοι, είναι Οκτώβριος μήνας, είναι η εποχή που μπαίνουμε σιγά σιγά καλά προς το φθινόπωρο, έχει αρχίσει να κάνει κρύο. Παρ' όλα αυτά όμως ο κήπος κρατάει, μαζεύουμε τα καλοκαιρινά λαχανικά και σπόρους επίσης από τα καλοκαιρινά λαχανικά όπως είναι οι κολοκύθες, οι ντομάτες, οι πιπεριές, μπορούμε να μαζέψουμε ακόμα σπόρους από αυτά. Παράλληλα όμως φροντίζουμε και το χειμωνιάτικο κήπο. Μπρόκολα, κουνουπίδια, λάχανα έχουν φυτευτεί και μεγαλώνουν. Τα μαρουλάκια μπορούμε να βάλουμε τώρα. Κρεμμυδάκια, σκόρδα, κουκιά, αρακά σε λίγο. Μπορούμε επίσης να βάλουμε αυτή την εποχή. Και έχουμε πει ότι για τους μικρούς σπόρους τους ανακατεύουμε μέσα σε ένα κουπάκι μαζί με χώμα για να κάνουμε αραιή φύτευση. Εδώ τα μαρουλάκια μας είναι έτοιμα για να τα συγκομίσουμε. Είναι από το καλοκαίρι ακόμα έχει γίνει η σπορά τους, από τον Αύγουστο και μετά, αρχές Αυγούστου. Σέλινο επίσης μπορούμε να βάλουμε. Εδώ βλέπουμε έχει μεγαλώσει το σέλινο και όπως βλέπετε έχουμε συγκαλλιέργεια σε όλα τα παρτέρια. Και η άλλη εργασία που κάνουμε αυτή την εποχή είναι το να μεταφυτέψουμε φράουλες σε μια καινούργια θέση, να αραιώσουμε τα φυτά αν είναι πολύ πυκνά, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν, να αναπτύξουν το ρίζωμά τους και την άνοιξη μετά να μας δώσουν τους ευχάριστους καρπούς τους. Βάζουμε περίπου 20 εκατοστά φυτό από φυτό, έτσι ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν και να βγάλουν και τους να γεννήσουν, όπως εδώ θα δείτε. Αυτά είναι καινούργια φυτά και θα τα ποτίσουμε. Σε αυτό το παρτέρι την άνοιξη θα συμπληρώσουμε με κοπριά. Είναι ένα παρτέρι που το δείξαμε πριν λίγες μέρες που είχε μέσα, είχαμε αρχίσει να το γεμίζουμε με ξύλα, κλαδιά, κομπόστ, κοπριά. Και τώρα σήμερα το ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, βάλαμε και τα φυτά και είμαστε έτοιμοι για να περιμένουμε το χειμώνα. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, γράψτε την στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Για χαρά!